Καλημέρα σας. Ναι, είναι η πρώτη της φετινής φθινοπορεινής χειμερινής περίοδου. Καλή σεζόν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα... Καλή σεζόν να πούμε. Είμαστε λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει τρία ATM στην πρόσωψή του. Είμαστε στην περιοχή της Γλυφάδας, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου στις 3 τα ξημερώματα ήρθαν εδώ άγνωστοι και προσπάθησαν στο μεσαίο ATM, χρησιμοποιώντας εκρηκτικό μηχανισμό με δυναμίτη, να το ανατινάξουν. Ωστόσο, το μηχάνημα είναι θωρακισμένο. Έχουν πάρει πλέον τα μέτρα τους και οι τράπεζες με τα πανωτά περσινά χτυπήματα που ήταν δεκάδες. Και έτσι λοιπόν το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν είναι μία τρύπα στο σημείο που βγαίνουν τα χρήματα. Δεν κατάφεραν να το πάρουν, να ανοίξουν το ATM να πάρουν χρήματα και έφυγαν άπρακτοι. Ωστόσο, έχουν προκληθεί ζημιές και στη βιτρίνα του καταστήματος. Και είναι η πρώτη φορά, το πρώτο χτύπημα που γίνεται φέτος, 25 Σεπτεμβρίου, ξημερώνοντας τις 25 Σεπτεμβρίου, είχαν σταματήσει τα χτυπήματα τον περασμένο Μάιο. Mm-hmm. Να σας θυμίσω, ναι, όταν είχαμε και την εξάρθρωση δύο συμμοριών, οι οποίες είχαν από την αστυνομία εξαρθρώθηκαν επειδή είχαν χτυπήσει σε δεκάδες ATM. Από εκεί και μετά δεν είχαμε. Ενδεχομένως κάποιοι ήταν και εισαγόμενοι κακοποιοί που πραγματοποιούσαν αυτές τις επιθέσεις. Και μέχρι σήμερα, δηλαδή για τρεις μήνες δεν είχαμε εκρήξεις. Ναι. Αλλά σήμερα το πρωί είχαμε αυτή την έκρηξη Αντώνη. Εδώ, χωρίς ευτυχώς να πάρουν χρήματα.